Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω τον Κώστα Μπουλακίδα, τον Διαμαντή Σαϊτανίδη και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Διαμαντή, ξεκινώ με σένα, καθώς βλέπουμε ότι την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να στρέψουν τη συζήτηση στα προγραμματικά, η κυβέρνηση συνεχίζει να βάλει κυρίως εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης με βάση στον απόϊχο της απαγόρευσης του κόμματος Κασιδιάρη από τον Άριο Πάγο, έτσι. 15 μέρες πριν τις εκλογές, αν το ένα κόμμα δεν βάλει εναντίον του άλλου, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Καλά, βέβαια. Το φυσιολογικό είναι το ένα κόμμα να βάλει εναντίον του άλλου, ειδικά στην περίοδο που ζούμε. Είδαμε σήμερα το συμβόλαιο αλλαγής που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας με τις 11 δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις μου φάνηκαν περισσότερο ευχές παρά πολιτικές προτάσεις. Θα σας κάνω, έλεγαν οι παλιοί, θα σας κάνω και γιοφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φέρουμε και ποτάμια. Εντάξει. Πάντως, ευχολόγιο ή όχι, γενικόλογο ή συγκεκριμένο, κοστολογημένο ή μη κοστολογημένο, το συμβόλαιο αλλαγής, όπως το ονόμασε ο κύριος Τσίπρας, το συμβόλαιο είναι ένα πράγμα το οποίο το υπογράφουν δύο και παραπάνω. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δεύτερος. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το έγραψε και ο κύριος Τσίπρας το υπέγραψε. Όλοι οι υπόλοιποι αρνούνται ακόμα να υπογράψουν, να συνυπογράψουν το συμβόλαιο. Άρα είναι ένα συμβόλαιο που έφτιαξε ένας και απευθύνεται σε έναν. Τώρα, πώς αυτός ο ένας θα κάνει προοδευτική κυβέρνηση μόνος του, ένας Θεός ξέρει. Κώστα, τι λες? Η πρόταση, όπως ξέρουμε, τα συμβόλαια στην πολιτική είναι με το λαό. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Οι δεξιοί ειδικά το θυμούνται πολύ καλά αυτό. Άρα εκεί είναι. Αυτό που είδαμε σήμερα από τον κύριο Τσίπρα είναι η βάση του προγράμματος για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι το κείμενο επί του οποίου, με βάση αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει η συζήτηση. Όταν προκύψει μετά τις εκλογές. Τώρα, για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία, έχω την εντύπωση πως από την προηγούμενη εβδομάδα έχει πάθει ένα λίγο, έχει ταρακουνηθεί λίγο η προεκλογική της τακτική. Έπαθε το στραπάτσο, το φιάσκο με το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Σήμερα είχαμε ένα νέο φιάσκο στο κομμάτι της υγείας με μια εγκύκλιο της κυρίας Γκάγκα, η οποία ανακλήθηκε. Τι ήθελε να κάνει η κυρία Γκάγκα? Ήθελε να πηγαίνουμε στα επίγοντα, να μας πονάνε το στομάχι μας και να μας εξετάζει ένα οριλά. Ένα οποιοδήποτε γιατρό, άσχετο με την ασφένεια που ενδέχεται να έχουμε. Αυτό λοιπόν αναγκαστικά το πήραν πίσω και ταυτόχρονα σήμερα έρχεται μετά τον Όσα άλλο ένα μεγάλο χτύπημα από το εξωτερικό. Ήρθε η ενημέρωση 107. Πέρσι ήμασταν 108, φέτος είμαστε 107. Πώς απαντάει σε αυτό, σε αυτή την έρευνα, όχι έρευνα, σε αυτή την έκθεση, η οποία είναι παγκοσμίου κύρους η κυβέρνηση, λέει ότι είναι αναξιόπιστη. Δεν προκύπτει. Για παράδειγμα, σήμερα ο κύριος Μπλίνκεν είναι υπουργός εξωτερικών της Αμερικής. Αν το γνωρίζει ο κύριος Κέρτς που λέει ότι είναι αναξιόπιστη η έκθεση, συζητούσε επί της εκθέσεως με τον Washington Post επί πολλές ώρες. Και μάλιστα υπήρξε και ένα επεισόδιο. Κατά συνέπεια, εδώ βλέπουμε ότι όλοι τα έχουν βάλει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Τι ζωή να τραβάει άραγε ο ΩΣΑ? Τι ζωή να τραβάνε οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Σου έκανε κάτι? Τίποτα δεν έχει συμβεί. Απλώς η κυβέρνηση έχει οδηγήσει τη χώρα μακριά από αυτό που λέμε δυτικό κόσμο, μακριά από την Ευρώπη. Και πρέπει επιγόντως η χώρα να ξαναγυρίσει και να ξαναγίνει Ευρώπη. Είμαστε τελευταίοι στην ενημέρωση, τελευταίοι στους 27 και τελευταίοι και από όλους τους Βαλκάνιους. Εκεί μας φτάσανε. Μάλιστα. Δημήτρη. Λοιπόν, για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα πω ότι θα περίμενε κανείς μεγαλύτερη έμπνευση και βρηματικότητα. Οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος προχωρά. Ο κύριος Τσίπρας μένει προσκολλημένος στο παρελθόν και στη συνθηματολογία της δεκαετίας του 80 και βεβαίως στην προσπάθεια να αντιγράψει το ΠΑΣΟΚ εκείνης περίοδου και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο τίτλος «Συμβόλαιο για την αλλαγή» εκεί παραπέμπει. Το μόνο που πράσινο το φόντο, το μόνο που έλειπε ήταν η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου και ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι περίμενε κανένας σε επίπεδο επικοινωνιακό και συμβολισμών μεγαλύτερη πρωτοτυπία και όχι, ας πούμε, μια απόπειρα οικειοποίηση αντιγραφής τέλος πάντων συνθημάτων και πολιτικών άλλων. Σε επίπεδο ουσίας, εντάξει, οι διακηρύξεις ευχάριστες ακούγονται, έβηχες σίγουρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτές και υλοποιήσιμες, διότι ντύθεται και ένα ζήτημα αξιοπιστίας με βάση τις εξαγγελίες της προηγούμενης περίοδου που εφαρμόστηκαν ακριβώς τα αντίθετα από όσα εξαγγέλθηκαν.
με την περίφημη Κολιοτούμπα και το τρίτο μνημόνιο που ήρθε. Και επειδή πάντως μιλάμε περί αξιοπιστίας, να πω ότι που απουσιάζει νομίζω στην προεκλογική περίοδο, αξιόπιστος δεν μπορεί να είναι ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος κάθε στοιχείο που δεν τον βολεύει ή θολώνει το έτσι κι αλλιώς προβληματικό του αφήγημα, το αμφισβητεί. Αμφισβήτησε τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΑ, για τους μισθούς εννοώ. Εντάξει, δεν θα δίσταζε να αμφισβητήσει την έκθεση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Αυτό του ήταν πολύ πιο εύκολο. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για τους τρεις πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.